Ας περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα για απόψε, που είναι η έναρξη για την 10η συνεχόμενη χρονιά του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Λονδίνου για την περίοδο 2012-2013. Θέμα της πρώτης διάλεξης για φέτος ήταν ο ρόλος της ιστορικής παιδείας στην εκπαίδευση των πολιτών του μέλλοντος. Εισηγητής ήταν ο Λούκας Περικλέους, ο οποίος ανήκει στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στο Τμήμα Επιστημών Εισαγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου. Ας περάσουμε να παρακολουθήσουμε τον κύριο Αντρέα Καραολή, το γραμματέα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας στο Λονδίνο, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και διάβασε το βιογραφικό του ομιλητή. Οκτώβριος 2012. Κλείνουμε ακριβώς 10 χρόνια σήμερα από την ημέρα που το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα αποφάσισαν να οργανώσουν τις εκλαϊκευμένες διαλέξεις για την ομογένεια του Λονδίνου. Και όπως ξέρετε, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο λειτουργεί σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, νομίζω, Λάρνακα, Μπάφο, Λεμεσό. Στο Παραλίμνη είχαν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, πληροφορούμε, πέραν των 300 ατόμων, και το Σκαλίνα Γλαντζιάς συνεχίζει εκεί που άρχισαν τις διαλέξεις πολύ πριν από μας. Με μεγάλη χαρά καλωσορίσουμε απόψε το Λούκα Περικλέους. Το όνομα Λούκας σας λέγει τίποτε? Ευχαριστώ. Είναι του Απόστολου, αλλά σήμερα είναι και η ονομαστική του γιορτή. Να ζήσεις, Λουκά, ευχαριστώ. Και να τα εκατοστήσεις. Τον καλωσορίζουμε στο Λονδίνο, είναι παλιός γνώριμος. Από το 2007 μέχρι το 2011 εργαζόταν ως μέλος της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής σε διάφορα παρικιακά σχολεία. Ο Λουκάς τώρα είναι στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστορική παιδεία και, όπως είπαμε, εργάστηκε στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή στο Λονδίνο, στο Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και μεταπτυχιακού τίτλου στην ιστορική παιδεία του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι τώρα υποψήφιος διδάκτορας της ιστορικής παιδείας στο Ινστιτούτο Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη διερεύνηση της ιστορικής κατανόησης παιδιών και ενηλίκων, την ανάπτυξη ιστορικών πλαισίων για οργάνωση της γνώσης περιεχομένου, τη φιλοσοφία της ιστορίας και τον ρόλο της ιστορίας στην εκπαίδευση. Απόψε, ο Λουκάς Περικλέους θα μας μιλήσει για την ιστορική παιδεία μέσα από την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της συνείδησης και πώς μπορεί να προσφέρει στην κατανόηση του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και του μέλλοντος, στο οποίο τα σημερινά παιδιά θα ζήσουν ως πολίτες. Έμφαση θα δοθεί στο πώς η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να διαχειριστούν τις διαφορετικές και πολλές φορές αντικρουόμενες αφηγήσεις με τις οποίες έρχονται σε επαφή. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση των παιδιών της ελληνοκυπριακής παροικίας της Μεγάλης Βρετανίας. Τα παιδιά σε αυτήν την περίπτωση είναι ουσιαστικά αντιμέτωπα με δύο διαφορετικές επίσημες αφηγήσεις που προωθούνται από δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, το αγγλικό και το ελληνοκυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κύριος Λούκας Περικλέους, ο οποίος έδωσε μια αναλυτική ομιλία και ανέπτυξε το θέμα με σαφήνεια. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την διάλεξη. Ο σκοπός της παιδείας, και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, είναι η προετοιμασία των παιδιών για να γίνουν οι πολίτες του μέλλοντος, έτσι, την κοινωνία στην οποία θα επιλέξουν να ζήσουν. Η ιστορική παιδεία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Έτσι λοιπόν, οι δάσκαλοι της ιστορίας καλούνται να διδάξουν τους μαθητές τους για το παρελθόν και το παρελθόν, ώστε να τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για την ενήλικη τους ζωή ως πολίτες. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε θα συζητήσουμε πώς η ιστορική παιδεία μπορεί να επιτελέσει αυτόν τον σκοπό. Πώς δηλαδή η ιστορική παιδεία μπορεί να προσφέρει στην εκπαίδευση των πολιτών του μέλλοντος. Θα ξεκινήσω με δύο φράσεις, οι οποίες είναι αγαπημένες μου νομίζω, σε σχέση με τη σχέση του παρελθόντος, με το παρόν και το μέλλον, και οι οποίες δεν προέρχονται ούτε από την ιστορία, ούτε από την εκπαίδευση, αλλά από την λογοτεχνία, την αγγλική λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Η πρώτη φράση είναι οι δύο πρώτες προτάσεις από το βιβλίο The Go Between του Leslie Post Hartley, πολύ γνωστό βιβλίο, λοιπόν, το οποίο ξεκινά ως εξής. The past is a foreign country. They do things differently there. Αυτές οι δύο προτάσεις χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια από πάρα πολλούς ιστορικούς, από πάρα πολλούς φιλόσοφους της ιστορίας, από πάρα πολλούς παιδαγωγούς της ιστορίας, για να μας επιστήσουν ακριβώς την προσοχή στο διαφορετικό κόσμο του παρελθόντος. Και πολύ περισσότερο στο γεγονός ότι οι άνθρωποι στο παρελθόν έβλεπαν τον κόσμο διαφορετικά. Σκέφτονταν για τον κόσμο διαφορετικά, είχαν διαφορετικές πεποιθήσεις, διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτόν τον συλλογισμό, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι και ο κόσμος του μέλλοντος θα είναι μια ξένη χώρα. Θα είναι μια ξένη χώρα στην οποία οι άνθρωποι θα κάνουν τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα κάνουμε εμείς σήμερα. Η δεύτερη φράση προέρχεται από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, ονομάζεται Star Wars. Αυτή η φράση περιέχεται σε μια σκηνή όπου ο δάσκαλος λέει στον μαθητή του ότι «Always in motion is the future». Θέλοντας να του υποδείξει ότι ακόμα και όντα υπερφυσικά, όπως το συγκεκριμένο χαρακτήρα στην ταινία, δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Πολύ απλά, γιατί το μέλλον δεν είναι καθορισμένο. Το μέλλον αλλάζει συνεχώς, γιατί πολύ απλά δεν έχει συμβεί ακόμα. Τι σχέση έχουν αυτά με την ιστορική παιδεία και με την παιδεία γενικότερα? Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δυστυχώς τα εκπαιδευτικά συστήματα, όταν ισχυριζόμαστε ότι προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για τον κόσμο του μέλλοντος, ουσιαστικά έχουμε υπόψη μας μια άλλη εκδοχή του παρόντος. Ουσιαστικά έναν κόσμο τον ίδιο με τον δικό μας. Αυτό που δεν λαμβάνουν υπόψη είναι ότι πρώτον, ο κόσμος του μέλλοντος θα είναι σίγουρα διαφορετικός από τον δικό μας, και δεύτερον, ότι αυτόν τον κόσμο δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε. Άρα, καλούμαστε να διδάξουμε τα παιδιά μας με τρόπο ώστε να τα ετοιμάσουμε να ζήσουν σε έναν κόσμο ο οποίος θα ξέρουμε ότι είναι διαφορετικός. Και δεν ξέρουμε πώς θα είναι διαφορετικός. Έτσι. Λοιπόν, στη βιβλιογραφία της ιστορικής παιδείας έχουμε μια πολύ γνωστή τυπολογία ή κατηγοριοποίηση, η οποία προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει τις διάφορες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της ιστορίας σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, κάτω Σέισας, είναι η προσέγγιση της καλύτερης ιστορίας. Αυτή η κατηγορία διδακτικών προσεγγίσεων βασίζεται σε μια άποψη για την ιστορία ως απλά του τι συνέβη και στο παρελθόν. Η ιστορία, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, είναι τα γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία συνέβηκαν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος δεν δέχεται αμφισβήτηση, δεν δέχεται κριτική και μεταδίδεται από τη μια γενιά στην άλλη ως δόγμα. Έχοντας αυτήν υπόψη, λοιπόν, αυτού του είδους οι προσεγγίσεις στοχεύουν στη μετάδοση μιας μοναδικής και οριστικής ιστορίας του παρελθόντος, της καλύτερης ιστορίας, της καλύτερης εκδοχής του παρελθόντος, η οποία ταυτόχρονα μεταδίδει και αυτό που λέμε συλλογική μνήμη. Στόχος της, πέρα από την μετάδοση της γνώσης αυτής της συγκεκριμένης, είναι η ενδυνάμωση της αίσθησης του ανήκει σε έναν έθνος, σε μια κουλτούρα, σε μια ομάδα, έτσι, σε διεθνείς οντότητες, όπως είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα προάγει αξίες όπως η ειρήνη, η δημοκρατία, ο πατριωτισμός. Πολλά επιχειρήματα έχουν ακουστεί υπέρ και κατά αυτής της προσέγγισης. Δύο βασικά επιχειρήματα υπέρ αυτής της προσέγγισης είναι ότι προφανώς βοηθά στη δημιουργία συλλογικής ταυτότητας. Έτσι, γιατί η μια συγκεκριμένη εκδοχή του παρελθόντος που δικαιολογεί το τι είμαστε σήμερα, την οποία πιστεύουμε όλοι, την οποία ακολουθούμε όλοι, είναι προφανές για αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, ότι ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Αφού πιστεύουμε όλοι το ίδιο, θα είμαστε μαζί. Ταυτόχρονα ορίζει ένα ηθικό πλαίσιο. Αυτή η εκδοχή του παρελθόντος ταυτόχρονα προάγει και αξίες, οι οποίες περιγράφουν πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε τόσο για το κοινωνικό όσο και για το εθνικό καλό. Η βασικότερη κριτική για αυτήν την προσέγγιση είναι ότι πρώτα-πρώτα είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε ποια είναι η ορθή εκδοχή του παρελθόντος. Έτσι, το παρελθόν έχει διάφορες εκδοχές, έχουμε διάφορες απόψεις για ό,τι συνέβη και στο παρελθόν. Η προσπάθεια επιλογής μιας παρουσιάζει προβλήματα, κυρίως το να τη συμφωνήσουμε, να δούμε στη συνέχεια όμως αυτό. Ταυτόχρονα, μέσα από μια τέτοια προσέγγιση, δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό για τους μαθητές να κάνουν. Οι μαθητές πρέπει απλά να μάθουν αυτό το οποίο οι δάσκαλοι τους, οι δασκάλες τους, οι εκπαιδευτικές αρχές, η ίδια η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι πρέπει να μάθουν. Από την άλλη, μια άλλη μεγάλη κατηγορία προσεγγίσεων είναι αυτές που ονομάζονται επιστημολογικές προσεγγίσεις. Σε αυτή την περίπτωση, στόχος δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων για το παρελθόν, αλλά και το πώς μαθαίνουμε για το παρελθόν. Άρα, στόχος μας στη διδασκαλία της ιστορίας δεν είναι απλώς τα παιδιά μας να μάθουν τι έγινε στο παρελθόν, το οποίο εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό, αλλά και το πώς μαθαίνουμε για το παρελθόν. Κάτι δηλαδή από τους μεθόδους και τη λογική της ιστορίας. Μια τέτοια προσέγγιση φυσιολογικά παρουσιάζει διάφορες εκδοχές του παρελθόντος, όχι μια συμφωνημένη, και στόχος της είναι να βοηθήσει τους μαθητές, να διδάξει τους μαθητές πώς μέσα από αυτές τις διαφορετικές αφηγήσεις του παρελθόντος μπορούμε να οικοδομήσουμε την ιστορική γνώση. Καλλιεργεί την αντίληψη στους μαθητές της ιστορίας ως επιστημονικού πεδίου πια, και όχι απλά ως μιας αφήγησης για το παρελθόν, και ταυτόχρονα διδάσκει τρόπους μέσα από τους οποίους η ιστορική σκέψη, αυτό που λέμε δηλαδή κατανόηση στην ιστορία, μπορεί να βοηθήσει να οικοδομήσουμε τεκμηριωμένους ισχυρισμούς γνώσης, δηλαδή τεκμηριωμένες απόψεις για το τι έγινε στο παρελθόν. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Πριν όμως αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Αύριο Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Νοεμβρίου θα τελεστούν τα εγγένεια του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής στο Χάρο. Τα εγγένεια θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Εατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κ. Γρηγόριος. Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, στο Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green, το ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας διοργανώνει τον ετήσιο χορό του. Θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άνδρος Κυπριανού, και ο υποψήφιος πρόεδρος Σταύρος Μαλάς. Στην 5η 15 Νοεμβρίου, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία διοργανώνει την καθιερωμένη αντικατοχική πικετοφορία έξω από την τουρκική πρεσβεία για την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Η πικετοφορία θα λάβει χώρα στις 6 μετά μεσημβρίας και θα διαρκέσει μέχρι τις 8.30. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε πλέον να παρακολουθείτε από το κανάλι 225 στα Freeview τις αγαπημένες σας ελληνικές και κυπριακές σειρές και τις τοπικές παραγωγές του σταθμού μας, αλλά και κινηματογραφικές ταινίες μέσω της πλατφόρμας του Hellenic TV, που περιλαμβάνει 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Το Hellenic TV πάντα πρωτοπορεί σε διάφορα θέματα τεχνολογίας και πλέον έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε όλα τα κανάλια της πλατφόρμας του Hellenic TV και στα κινητά σας τηλέφωνα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταινίες «Το βάθος κήπος» και «Το χάρισμα». Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο είναι αύριο Σάββατο στις 7.30 την εκπομπή «Ανέσπερον φως», που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρεσβύτερος Σάββας Δαβίδ Βασιλιάδης, ενώ στις 8 ακολουθεί η εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV, που παρουσιάζει την εκδήλωση για το ραδιομαραθώνιο, όπου παρευρέθηκε η πρώτη κυρία της Κύπρου, κυρία Έλση Χριστόφια, και διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών Αγγλίας και οι γυναίκες του ΑΚΕΛ. Επίσης, την Κυριακή παρακολουθήστε στις 7.30 τη λογοτεχνική εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης με την Άνακοστοπούλου, ενώ στις 8 ακολουθεί η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Τέλος, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV με θέμα την εκδήλωση της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» έχει φτάσει στο τέλος της και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!